Λοιπόν, πάμε να δώσουμε την καλημέρα μας στον Διευθυντή Επικοινωνίας της Κοσμοκάρ, επίσημη εισαγωγή Volkswagen, Audi και Skoda στη χώρα μας, τον κύριο Νικόλα Μαρτίνο. Νικόλα, καλή σου μέρα. Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλημέρα και στους ακροατές σας. Είμαστε καλά. Μια χαρά, όλα πολύ καλά. Και πώς να μην είμαστε καλά, και ειδικά τώρα σε βασίζουμε στις εταιρείες, όταν ο Πρωθυπουργός μέσω του Υπουργικού Συμβούλου ανακοινώνει τέλος κινητήρων εσωτερικής καύσης το 2030. Λεπτομέρειες τώρα το πώς θα το πετύχει και αυτό το αφήνουμε στην άκρη. Και ερχόμαστε τώρα σε εσένα, γιατί έχουμε πληθώρα ηλεκτρικών μοντέλων. Σωστά. Να πω εδώ ότι το Volkswagen Group έχει εξελίξει, έχει αναπτύξει μία πλατφόρμα αρθρωτή, ειδικά για την ηλεκτροκίνηση, την οποία τη λέμε MEB. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό, γιατί θα πρέπει να ξέρουν και οι ακροατές ότι τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα έχουν διαφορετικές απαιτήσεις και μπορούν να προσφέρουν και πολύ περισσότερα πράγματα, αρκεί να είναι μοντέλα τα οποία είναι κτισμένα πάνω σε πλατφόρμες ειδικά για την ηλεκτροκίνηση. Τι εννοώ με αυτό? Υπάρχουν πολλοί κατασκευαστές οι οποίοι έχουν πάρει υπάρχοντα μοντέλα και τα έχουν διασκευάσει, αν θέλετε, για να κινούνται και ηλεκτρικά με ηλεκτρικό κινητήριο σύστημα. Το θέμα είναι ότι τα αυτοκίνητα αυτά δεν προσφέρουν το maximum που μπορεί να προσφέρει ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Δηλαδή αυτό είναι η εσωτερική χώρη, είναι τα δυναμικά χαρακτηριστικά στην οδήγηση, είναι η συμπεριφορά, είναι η ενεργειακή κατανάλωση, αν θέλετε. Και εδώ είναι που έρχεται και πρωτοπορεί αλλά και υπερτερεί το Volkswagen Group με αυτή την πλατφόρμα. Αναφέρομαι σε, να τα πω έτσι ενδεικτικά, στα ID3, ID4 της Volkswagen, το Q4 e-tron και το απλό e-tron της Audi και το E9 KiV που είναι το πρώτο ηλεκτρικό SUV που έχει βγάλει η Skoda. Και είναι αυτά τα οποία είχαμε την ευκαιρία να τα διαθέσουμε σε δημοσιογράφους της πόλης σας να τα οδηγήσουν τη βδομάδα που πέρασε. Πάμε λίγο. ID3, ID4. Τι είναι αυτό που φέρνει η Volkswagen με αυτά τα δύο μοντέλα? Το ID3, για να δώσω μια εικόνα στους ακροατές, είναι ένα αυτοκίνητο, ένα μοντέλο μεγέθους Golf, το οποίο ακριβώς επειδή είναι κτισμένο πάνω σε ειδική πλατφόρμα για την ηλεκτροκίνηση, προσφέρει χώρους από τη μεγαλύτερη κατηγορία. Δηλαδή, αν μπει κάποιος μέσα, θα συνειδητοποιήσει ότι η χώρη του είναι αντίστοιχη ενός Passat ή ενός Tiguan. Να εξηγήσω γιατί γίνεται αυτό. Το ηλεκτρικό κινητήριο σύστημα καταλαμβάνει πολύ μικρότερο όγκο, έχει λιγότερα εξαρτήματα και πιο συμπαγή, μικρότερου μεγέθους. Το αποτέλεσμα είναι ότι έχουμε ένα μεγάλο μεταξόνιο που και στα τέσσερα μοντέλα που ανέφερα είναι περίπου στα 2 μέτρα και 75 εκατοστά, πραγματικά τεράστιο. Που τι σημαίνει αυτό? Ότι υπάρχουν πολύ μεγάλοι διαθέσιμοι χώροι εσωτερικά για τους επιβάτες, για το χώρο αποσκευών κτλ. Το ID4 είναι το SUV της μάρκας. Το μένα ID3 έχει περίπου ένα χρόνο στην αγορά, το ID4 γύρω στο 1 εξάμηνο. Να δώσω έτσι μια αίσθηση για το πόσο επιτυχημένα είναι τα δύο μοντέλα διεθνώς. Μέσα στον πρώτο χρόνο κυκλοφορίας του, το ID3 διέθεσε περισσότερα από 150.000 αυτοκίνητα. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι η μισή περίπου από αυτούς τους πελάτες ήρθαν στη Volkswagen από άλλες μάρκες. Κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό στην αγορά μας, γιατί δείχνει ότι η Volkswagen γίνεται πλέον μια πολύ ελκυστική μάρκα για ανθρώπους που είχαν συνηθίσει να οδηγούν αυτοκίνητα άλλων μαρκών. Και είναι και αυτό που ζητάει κάθε μια μάρκα, κακά τα ψέματα, το να παίρνει μερίδιο αγοράς από τους υπόλοιπους αντιπάλους. Είναι το λογικό. Σωστά. Αυτός είναι και ο δρόμος για να αναπτυχθεί μια μάρκα και να βγάλει μεγαλύτερα νούμερα. Αν έμενε με το ήδη υπάρχον πελατολόγιο, τότε απλά θα παγίωνε κάποια μερίδια στην παγκόσμια αγορά. Πάμε και την Audi, το οποίο το εντυπωσιακό e-tron. Κάτι για το οποίο σε όλο ο πλανήτη, κακά τα ψέματα, πάρα πολλοί θαυμάζουν αυτό το ηλεκτρικό μοντέλο που έβγαλε η Audi. Θα πω έτσι για να δώσω εικόνα για το τι ακριβώς είναι το Q4 e-tron, την άποψη των μηχανικών της εταιρείας, η οποία είναι ότι το Q4 e-tron δεν είναι το καλύτερο ηλεκτρικό SUV στην αγορά, αλλά είναι το καλύτερο SUV. Αυτό δείχνει, αν θέλετε, και την αυτοπεποίθηση που έχουν, ότι έχουν φτιάξει ένα μοντέλο το οποίο όχι μόνο προσφέρει ό,τι θα περίμενε κανείς από ένα ηλεκτρικό SUV, αλλά το θεωρούν καλύτερο στον κόσμο των SUV ανεξαίρετα σε τι κάψιμο αναφερόμαστε, είτε είναι αυτό ηλεκτρική ενέργεια, είτε είναι πετρέλαιο, βενζίνη κτλ. Τεράστιοι εσωτερικοί χώροι,
πραγματικά τεχνολογία αιχμής. Κάποιος μένει με το στόμα ανοιχτό όταν αντιληφθεί το τι μπορεί να του προσφέρει τεχνολογικά το αυτοκίνητο. Και φυσικά όλος αυτός ο premium χαρακτήρας, αυτή η άβρα πολυτέλειας που προσφέρει ένα Audi στους πελάτες. Δεν είναι τυχαίο το ότι η Audi είναι μια εταιρεία premium, ok, αλλά όταν κατασκευάζει κάτι και μπαίνει μέσα πράγματα, τεχνολογία που η Audi εδώ και χρόνια εξελίσσει, να πούμε για τετρακίνηση και quattro δηλαδή, εκεί τα πράγματα πραγματικά ξεφεύγουν και κάνουν και το πιστεύω ότι η Audi κάνει το απόλυτο SUV για κάποιον ο οποίος θα το πάρει και θα το οδηγήσει και θα το έχει στην καθημερινότητά του. Αξίζει κάποιος να επισκεφτεί το δίκτυο της Audi στην Ελλάδα. Μόλις μπει στο αυτοκίνητο, ακόμα από την αίσθηση που προσλαμβάνεις όταν τα κλείσει η πόρτα ή η ησυχία στην καμπίνα, το κλικ, ο τρόπος που λειτουργούν οι διακόπτες, είτε περιστροφικοί είτε πιεστικοί, στον δρόμο ο τρόπος που όλες αυτές οι τεχνολογίες είναι διαθέσιμες στον οδηγό, νομίζω ότι 15 λεπτά πραγματικά είναι αρκετά για να αντιληφθεί κάποιος τι σημαίνει ποιότητα Audi. Δεν έχεις άδικο. Και πάμε τώρα σε αυτούς που έχουν βάλει τα γυαλιά σε πολλούς. Μιλάμε για την εταιρεία Skoda, η οποία έχει εξελιχθεί ο κρυφός άσος στο μανίκι του ομίλου Volkswagen. ENIAC, πρώτο SUV ηλεκτρικό. Οι Τσέχοι τα κατάφεραν. Όντως, και θα συμφωνήσω και με τον χαρακτηρισμό αυτή της Skoda. Η Skoda τα τελευταία 10-15 χρόνια έχει κάνει άλματα πρόοδου. Πλέον δεν είναι η budget μάρκα του ομίλου σε καμία περίπτωση. Προσφέρει τεχνολογία, προσφέρει τους παραδοσιακές αξίες της μάρκας, όπως είναι το value for money, όπως είναι οι χώροι. Αλλά πλέον έχει κυριολεκτικά ανέβει επίπεδο και νομίζω ότι οι Τσέχοι είχαν την ευκαιρία να το αποδείξουν αυτό έτσι με εμφατικό τρόπο με το πρώτο ηλεκτρικό τους SUV, που να σημειώσω εδώ ότι το Volkswagen Group μόνο σε μία χώρα εκτός Γερμανίας έχει επιτρέψει να χρησιμοποιηθεί η πλατφόρμα MEB για τη δημιουργία ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Και αυτή είναι η Τσεχία και συγκεκριμένα με το ENIAC EV. Αυτό δείχνει, αν θέλετε, και την εμπιστοσύνη που έχουν στην τεχνογνωσία και στον τρόπο, στη μεθοδολογία κατασκευής αυτοκινήτων που έχουν οι Τσέχοι. Το αυτοκίνητο, για να δώσω έτσι μια πρακτική εικόνα, είναι ένα SUV που προσφέρει πολύ μεγάλους εσωτερικούς χώρους, ένα πραγματικά εντυπωσιακό design που ξαφνιάζει ιδιαίτερα επειδή προέρχεται από τη Skoda. Και όλο αυτό το πακέτο, να πω χαρακτηριστικά ότι ο χώρος αποσκευών είναι σχεδόν 600 λίτρα, πραγματικά χαγωδής. Όλο αυτό το πακέτο με την επιδότηση της πολιτείας για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα προσφέρεται με 30.000 ευρώ. Μια τιμή η οποία είναι, έλεγα, προκλητικά χαμηλή για ένα SUV τέτοιου μεγέθους και τέτοιων δυνατοτήτων. Και αν κάποιος πει ότι okay, είναι ηλεκτρικό, υπάρχουν κάποια θέματα, παραδείγματος χάρη με την αυτονομία, το ENIAC EV προσφέρει μια αυτονομία που πλησιάζει ή ξεπερνάει σε κάποιες περιπτώσεις στα 530 χιλιόμετρα. Βλέπουμε ότι τεχνολογικά το μοντέλο είναι πραγματικά σε πολύ υψηλό επίπεδο. Και πάμε τώρα να το κάνουμε, γιατί είπαμε ID3, ID4, Q4 e-tron, ENIAC, αλλά Volkswagen δεν έμεινε εκεί. ID5. ID5, ναι, γιατί να εξηγήσω εδώ ότι είναι το ID5, είναι το τρίτο μοντέλο στην γκάμα ID3 των ηλεκτρικών της Volkswagen. Ένα κουπέ SUV, το οποίο μάλιστα προσφέρεται, αποκαλύφθηκε την Τετάρτη μόλις, πριν 3 μέρες. Εκπληκτικό έτσι ρέον σχήμα, πολύ αεροδυναμικό, 0,26 ο συντελεστής, ο πιστέλκου σας. Είναι ένα μοντέλο με κουπέ γραμμές, γιατί τα κουπέ SUV έχουν πολύ μεγάλη πέραση, αρέσουν και έρχεται και κουμπώνει πολύ ωραία στην γκάμα της οικογένειας ID. Πολύ δυναμικό σχεδιασμός. Όλα τα χαρακτηριστικά που ανέφερα και προηγουμένως για τους χώρους και τις τεχνολογίες των μοντέλων ID. Εδώ είναι χαρακτηριστικό να προσθέσω ότι υπάρχει και GTX έκδοση. Τι σημαίνει αυτό? Η Volkswagen έχει γράψει τη δική της ιστορία στις σπορ επιδόσεις με τα GTI, αργότερα τα GTD με χρήση πετρελαίου σκάψιμο, ή τα GTE, τα υβριδικά γρήγορα μοντέλα. Πλέον στη σύγχρονη εποχή της ηλεκτροκίνησης έχουμε το GTX,
Το ακτιχόλεξο αυτό έρχεται να υποδηλώσει την προσφορά της Volkswagen στην αυτοκίνηση επιδόσεων που συνδυάζονται με ηλεκτροκίνηση. 180 χιλιόμετρα τελική ταχύτητα, 6,3 δευτερόλεπτα μόλις για επιτάχυνση αποστάσεις στα 100 χιλιόμετρα ανά ώρα. Γενικά το αυτοκίνητο προσφέρει δυναμικές επιδόσεις σε κάποιον θειασότη, σε κάποιον λάτρη της αυτοκίνησης που κινείται ηλεκτρικά. Και πάμε τώρα για το μεγάλο θέμα, έτσι, γιατί δεν μπορώ να μην δε ρωτήσω. Η Cosmocar είναι επίσημος αντιπρόσωπος Volkswagen Audi, εισαγωγέας, συγγνώμη, Audi, Volkswagen και Skoda στη χώρα μας. Τι γίνεται με το θέμα με τις παραδόσεις των αυτοκινήτων και πώς πάει, πώς προχωράει, τι μαθαίνετε από το εργοστάσιο? Γιατί κατά ψέματα δεν είναι στο δικό σας χέρι, είναι θέμα του εργοστασίου. Εκεί τι γίνεται, πώς πάνε τα πράγματα γενικά στον όμιλο Volkswagen για να γνωρίζει ο κόσμος? Όντως είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα, ένα παγκόσμιο θέμα αυτό και απασχολεί, θα έλεγα, εκατοντάδες χιλιάδες υποψήφους αγοραστές σε όλο τον κόσμο. Θα έλεγα ότι ναι, το αντιμετωπίζει και το Volkswagen Group. Από την άλλη μπορώ να πω ότι υπάρχουν μοντέλα, για παράδειγμα το Volkswagen Polo, το καινούργιο Super Mini της μάρκας που στη νέα του έκδοση παρουσιάστηκε πριν από 5-6 εβδομάδες μόλις στην Ελλάδα, το οποίο είναι διαθέσιμο και μάλιστα είναι και έτοιμο παράδοτο. Yeah. Μπορεί δηλαδή κάποιος να απευθυνθεί στο δίκτυο της Cosmocar Volkswagen και μέσα σε λίγες μέρες να έχει το αυτοκίνητό του. Υπάρχουν και άλλα μοντέλα. Αρκετά από αυτά είναι ηλεκτρικά, αλλά υπάρχουν και συμβατικά με βενζίνη ή πετρέλαιο ή φυσικό αέριο, τα οποία σε κάποιες εκδόσεις τους είναι ακόμα και έτοιμο παράδοτα. Αν θέλει κάποιος να παραγγείλει κάτι πιο ιδιαίτερο, κάτι πιο εξατομικευμένο, υπάρχει ένας μεγαλύτερος από το συνηθισμένο χρόνος παράδοσης, ο οποίος ποικίλει, εξαρτάται από τον εξοπλισμό που θα επιλέξει κάποιος. Και ξέρετε, αυτό έχει προκύψει κυρίως λόγω του προβλήματος με τους ημιαγωγούς, τα λεγόμενα τσιπάκια, τα οποία χρησιμοποιούνται κατά κόρον στην σημερινή αυτοκίνητο βιομηχανία. Είναι πάρα πολλά τα ηλεκτρονικά συστήματα που διαθέτει σήμερα ένα αυτοκίνητο και αυτή η έλλειψη των ημιαγωγών έχει δημιουργήσει αυτή την καθυστέρηση στην παραγωγή. Πάντως αυτό που θα ήθελα να κρατήσουν οι ακροατές είναι ότι αν κάποιος χρειάζεται ένα αυτοκίνητο, μάλιστα άμεσα, ξέρω εγώ, μέχρι τα Χριστούγεννα για παράδειγμα, ας απευθυνθεί στο δίκτυο της Cosmocar σε όλη την Ελλάδα για τις συγκεκριμένες μάρκες και μπορεί να βρει σχετικά εύκολα μία λύση που να εξυπηρετεί τις ανάγκες του και να έχει το αυτοκίνητο πριν το τέλος του χρόνου στα χέρια του. Και να το τονίσουμε κιόλας, δεν είναι θέμα εισαγωγή, είναι θέμα εργοστασίου. Και ο εισαγωγές έχει κάνει ήδη παραγγελίες κάποια αυτοκίνητα, γιατί δεν μένει έτσι ο εισαγωγές, παραγγείλει κάποια αυτοκίνητα. Απλώς τώρα έχει να κάνει με το χρόνο παράδοσης από το εργοστάσιο στον εισαγωγέα. Και ο εισαγωγέας θέλει να πουλήσει, δηλαδή δεν έχουμε να κάνουμε. Και ο εισαγωγέας θέλει να πουλήσει, γιατί αυτή είναι η δουλειά του, να πουλάει αυτοκίνητα. Αλλά όλα αυτά βάσει το παγκόσμιο φαινομένο που λέγεται έλλειψη τσιπ και τα έχουμε βρει λίγο σκούρα. Αλλά τουλάχιστον κάποια στιγμή θα στρώσει το πράγμα. Πιστεύω δηλαδή. Κάποια στιγμή θα το βρουν την άκρη. Πιστεύουμε μέχρι το καλοκαίρι. Μέχρι το καλοκαίρι θα έχει ομαλοποιηθεί η κατάσταση. Μακάρι. Ναι, γιατί είναι κρίμα τώρα. Ο άνθρωπος θέλει να πάρει. Είναι πολλοί που θέλουν να πάρουν το καινούργιο τους αυτοκίνητο και κολλάνε στον χρόνο παράδοσης. Αλλά αφού ακόμα από εσάς και επίσημα πλέον ότι υπάρχουν ετοιμοπαράδοτα αυτοκίνητα σε κάποιες εκδόσεις, λογικό είναι, δεν μπορεί να είναι σε όλες. Ακόμα καλύτερα να επισκεφτεί ένα αυτοκίνητο. Χρειάζεται περισσότερο από κάθε άλλη φορά, λίγο περισσότερη προσπάθεια, επισκέψεις σε αντιπροσωπείες, μέλη του δικτύου. Ο κόσμος μπορεί να εξυπηρετηθεί, μπορεί να βρει ένα αυτοκίνητο που να καλύψει με τον καλύτερο τρόπο τις ανάγκες και τις επιθυμίες. Νικόλα, με σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας. Μας αφιέρωσε λίγο το χρόνο σου από την ξεκούρασή σου και το Σάββατο σου το όμορφο, γιατί μαθαίνω και στην Αθήνα και το ήλιο καιρό μας έλεγε ο Βασίλης Σερμπαλής, οπότε θα περάσει οικογενειακά όμορφες στιγμές. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και ελπίζω σύντομα να σε ξαναέχουμε με υπόλοιπα νέα του Volkswagen Group. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Καλό Σαββατοκύριακο σε εσάς και τους ακροτές. Καλή σου μέρα, Νικόλα. Γεια σου.